Το, το, ερώτημα ήταν αυτό. Στην πραγματικότητα συζητάμε για το αν το αποτέλεσμα των, της uh, Κυριακής θα φέρει πολιτικές εξελίξεις, θα φέρει τις εκλογές πιο κοντά, θα σημάνει αλλαγή πολιτική στην Ελλάδα ή όχι. Και, και στου <laughs> <και> στο <παδάχης. laughs> Συγγνώμη. Είναι Καθίσατε, και δίπλα, δίπλα, όχι, ναι. Ναι. Καθίσατε δίπλα. Καθίσατε Λοιπόν, ε, νομίζουμε ότι το βασικό είναι και από τη συζήτηση φαίνεται ότι είναι δυσδιάκριτε οι διαφορέ στα κύρια, στα βασικά, στα στρατηγικά. Ακόμα και όλη η συζήτηση περί Βέμπερ, νομίζουμε ότι ακυρώνεται από τη στιγμή που στη Γερμανία συγκυβερνά ε, το κόμμα του κυρίου Βέμπερ με του σοσιαλδημοκράτε και εφαρμόζουν σκληρή αντεργατική πολιτική. Δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά ε, ή την ίδια στιγμή θερίζουν τα mini jobs και η ελαστική εργασία. Και ακριβώς από αυτή την άποψη, λέμε σήμερα ότι ε, υπάρχει στρατηγική σύμπλευση στα κύρια και αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα με τα τρία μνημόνια, με τις μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο, με μια συζήτηση ότι ήταν προχωρημένες λέει, οι διαβουλεύσεις ακόμα και το 2015 για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και όλη αυτή την κουβέντα σήμερα ε, να βγαίνουν ακόμα και τα ψίχουλα και να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, ψίχουλα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει και να λέει ότι κοιτάξτε θα αντιγράφετε το πρόγραμμα. Μια τέτοια συζήτηση λοιπόν νομίζουμε ότι είναι αδιέξοδη για το λαό να προβληματίζεται ποιε είναι οι διαφορέ ανάμεσά του και ακριβώ και το κοινάλ, η πολιτική ο τρόπο που πολιτεύεται αφήνει ανοιχτέ πόρτε για να παίξει ρόλο την επόμενη μέρα. Το κύριο είναι ο λαό μα να σκεφτεί ότι την επόμενη μέρα είναι αποφασισμένα μέτρα μέχρι το 2060 με τους κελισμένους προϋπολογισμούς και ματωμένα πλεονάσματα και πρέπει να σκεφτεί ο ίδιος απέναντι στην επέλαση που θα έρθει κατά ρηπά στην επόμενη μέρα αν θα έχει εργαλεία εφόδια ισχυρά. Και νομίζουμε Ας. το μήνυμα που έδωσε και το, η συμπόρευση με το ψηφοδέλτιο κόσμο που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, κόσμο που συχάθηκε, που αηδίασε, που ε, διαψεύστηκαν οι ελπίδε του, αλλά πολύ περισσότερο ε, και η χθεσινή συγκέντρωση που ήταν μεγαλειώδη στο, Σύνταγμα μαζική και με νεολαία, νομίζουμε ότι είναι δύο ισχυρά στοιχεία που δείχνουν <coughs> ότι ενισχύεται αυτή η τάση συμπόρευση με το ΚΚΕ, που θα είναι το αποφασιστικό βήμα για το λαό να είναι ετοιμοπόλεμο την επόμενη μέρα να του αποκρούσει, να οργανώσει την πάλη του και να διεκδικήσει όχι μόνο την ανάκτηση των απολειών, αλλά μια εξουσία και οικονομία που ο ίδιο θα κάνει κουμάτο με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> αυτή τη συμμαχία που να αλλάζει, είναι αντιλαϊκή, είναι αντιδραστική, είναι ένωση του κεφαλαίου. <laughs> Κύριε Παπαδάκη, τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, νομίζουμε ότι αυτή την περίοδο ιδιαίτερα καταγράφεται σε όλε τι έρευνε, ιδιαίτερα και τη επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει ισχυρό ρεύμα στην Ελλάδα, το υψηλότερο στην Ευρώπη, έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα στοιχείο. <στοί> που... Δεν είναι ακριβέ αυτό, όπω λέτε. Γιατί? Δηλαδή, ε, το ευρωβαρόμετρο το τελευταίο δείχνει ότι υπάρχει η, η, η αποδοχή, μάλλον η, η απάντηση ότι είναι καλό πράγμα η χώρα μου να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση <συλί> είναι <ψιλότερο συλί> ότι, 46%. Είναι ψηλότερο Είναι <συλί> 46%. Είναι 60% το... στον ευρωπαϊκό <συλί> μέσο όρο. 46% Ελλάδα. στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λέω. Στην Ελλάδα, 46%. Ναι. Είναι, 46% Αλλά είναι κάτω. Σε, στην μισούς. Ευρώπη συνολικά δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλό από το 1989. Ήταν στο 77%. Τα λέω mm. αυτά γιατί ένας, ε, η εμπιστοσύνη ενό κόσμου έχει κλονιστεί. Έχει κλονιστεί, άμα θα το θέλετε, και στα ιδιαίτερα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο, την Κύπρο, την Κυπριακή. Και ΑΟΣ, ε, τι επικίνδυνε εξελίξει που υπάρχει ευρωπαϊκή σύνοριοφυλακή, ακτοφυλακή, αν το έχει ξεχάσει, γιατί κάποιο είπε για τον Ευρωστρατό, υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή σύνοριοφυλακή, ακτοφυλακή. Και έχει ρωτήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, εκπρόσωπο τη ε, Κομισιόν, mm. τι, ποια είναι τα σύνορα που τέλο πάντων φυλάει ε, ε, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή σύνοριοφυλακή, ακτοφυλακή και δεν. Ε, είχε απαντήσει. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια κατάσταση, και το ΝΑΤΟ βεβαίω είναι στην με περιοχή και την ίδια ώρα υπάρχει ανασφάλεια ενό κόσμου που αισθάνεται ότι ακριβώ. Αυτά που λέγανε περί απάνεμου λιμανιού, ότι θα είμαστε προστατευμένοι, ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και σύνορα της Ελλάδας, νομίζουμε βγαίνει ένα συμπέρασμα, ότι είμαστε ε, έκθετοι μέσα από αυτές τις εξελίξεις, ε, είναι ε, όλα τα κόμματα αυτά που τα υποστήριζαν τα προηγούμενα χρόνια και το ΚΚΕ αποκάλυπτα ακριβώς ότι αυτές είναι συμμαχίες των αντιπάλων του λαού και όχι του ίδιου του λαού και ακριβώς βγαίνει ένα συμπέρασμα τώρα γιατί ε, αυτές, και σε όλα τα επίπεδα οι αποφάσεις όλων των κομμάτων, των ε, κυβερνήσεων μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνόδη κορφής, κατά 90% οι αποφάσεις που πάθηκαν σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Κομισιόν, δεν το λέμε εμείς, δεν είναι καμιά... Ε, 90% λοιπόν των αποφάσεων των κυβερνήσεων φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών, ε, ψευδαριστών τύπου ΣΥΡΙΖΑ, ακροδεξιών, ε, παίρνονταν ομόφωνα. Πάνω σε αυτές τι αποφάσεις λοιπόν, στις οδηγίες, για παράδειγμα, που λένε 12 ώρες δουλειά, 60 ώρες τη βδομάδα, από το σχόλασμα μέχρι την επόμενη βάρδια να είναι 11 ώρες, αυτή η βαρβαρότητα είναι ψηφισμένη και σήμερα θα έρθουν την επόμενη μέρα και θα σου πούνε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο. Και σήμερα από δυνάμεις που τα βρίσκουν αντιλαϊκά και ψηφίζουν ε, Τέτοιε αποφάσει ε, έχει χορτάσει ο λαό μα. Το θέμα είναι: θα έχουμε την επόμενη μέρα δυνάμει που αποκαλύπτουν από αυτέ τι αποφάσει, που τι καταδικάζουν και ταυτόχρονα ενημερώνουν το λαό και οργανώνουν την πάλη του. Αυτό πιστεύουμε ότι κρίνεται αυτή την περίοδο. Αν θα συνεχιστεί αυτό ο δρόμο που έχει χαραχτεί, που στα βασικά συμφωνούν όλα τα άλλα κόμματα, γιατί κοιτάξτε, να δείτε και για την ακροδεξιά, έχετε προσέξει τι θέσει των ακροδεξιών κομμάτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουν μαζέψει και η Λεπέν, το ΑΕΦΔ τώρα ζήτησε στις, τα έχουν, ε, στις καταγραφές. Τα έχουν μαζέψει γιατί η κοινή γνώμη έχει στις... αλλάξει. Στις... Να αφήστε την κοινή γνώμη. Το θέμα είναι τα περί ευρωσκεπτικισμού και αν είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ε, το ΆΦΔ... Είναι αλήθεια αυτό ε, που λέτε, ότι ε, ζήτησε... τα μεγάλα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα έχουν κατεβάσει του τόνου του ευρωσκεπτικισμού. Σε αλλά σε μια εφαρμογή γιατί ζήτησε, η μην γνώμη δεν το εμφανίζουν ω ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ω ουδέτερο. τα λέμε και αυτά που είναι Ευρωπαϊκή. γιατί ακριβώ. Υπάρχει σύμπλεξη. Ο Σαλβίνη μια χαρά κυβερνάει στην Ιταλία και το κεφάλαιο μια χαρά. Και βγάζουν και κοινέ αποφάσει με τον κύριο Τσίπρα περί σιδηρού παραπετάσματο. Στι 9 του Μάη αντιφασιστική νίκη. Κατάλα πάλι ενάντια στην ακροδεξιά λοιπόν Επειδή λοιπόν όλα αυτά είναι στοιχεία, είναι δεδομένα αδιαφυσβήτητα, σήμερα βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ένα κόσμο ο οποίο έχει δει αυτά τα περί και συντήρηση που στην ουσία είναι μια, μια κάλπη και αντιπαράθεση, γιατί στην ουσία συμφωνούν. Νομίζουμε ότι βγάζει ένα συμπέρασμα: μόνο με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να χτυπηθεί και η ακροδεξιά που και η ακροδεξιά και οι φασιστικές δυνάμεις, η μήτρα τους είναι το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετούν και η αντιλαϊκή πολιτική που θρέφεται. Άρα λοιπόν με εκλεγμένους παντού Ευρωβουλή, περιφέρειες και δήμους μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά ο λαός μας να είναι την επόμενη μέρα πιο ισχυρός, πιο δυνατός, πιο έτοιμος να τους αντιμετωπίσει γιατί ούτω ή άλλω θα χυμίξουν απάνω του. Κύριε Παπαδάκη, Κουκουέ, λέμε για την επόμενη μέρα, κόντρα στη λογική του μικρότερου κακού, στην βάση ότι χρειάζεται την επόμενη μέρα να έχει δυνάμει για να παλέψει για συλλογικέ συμβάσει, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για υγεία, παιδεία και μόρφωση αποκλειστικά δημόσια δωρεάν χωρί το εμπόριο των ιδιωτών. Και ακριβώ σήμερα, πάλι ενάντια στου πληστηριασμού που είναι ανοιχτή υπόθεση, 120.000 είναι προδιαγεγραμμένο μέχρι το 2021. Είναι μεγάλε μάχε που οι κομμουνιστές θα δώσουν τη μάχη του αποφασιστικά την επόμενη μέρα. Καλή και πιστεύουμε από αυτή τη σκοπιά πρέπει να μπει δυνατό ο λαό.